Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους και τους γνωστούς, τους φίλους, τους συγγενείς και πάνω απ' όλα τους θαυμαστές του που ήταν δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια και τον στηρίζανε. Και είμαι σίγουρη ότι ήταν πάρα πολύ χαρούμενος για όλη αυτή την αγάπη που του δείχνανε και του δείξανε και στην κηδεία του. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και για μας, την αγάπη που πήρα, τη συμπαράσταση, τα λόγια που άκουσα από όλους. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να ξέρουν ότι είμαι πολύ χαρούμενος που το είδε όλο αυτό από ψηλά. Πραγματικά πολύ δυνατός, πάρα πολύ δυνατός, δεν το συζητάω αυτό. Μέχρι και τελευταία στιγμή θα δείτε που θα τα καταφέρω, έλεγε εγώ. Εμένα δεν θα με κερδίσει αυτό το καρκινάκι, έτσι έλεγε. Ήμουνα δίπλα του, τον στήριζα όπως μπορούσα. Λέγαμε πάρα πολλά με τα μάτια με τον πατέρα μου. Δεν χρειαζόταν να πούμε κουβέντες. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μέχρι και την τελευταία στιγμή που με είδε, και μου λέει καλώς το παιδί μου. Και τον κοιτάω και μου λέει σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά ήταν τα τελευταία μας λόγια. Ήμασταν πάρα πολύ καλά. Η μαμά μου με τον μπαμπά μου ήταν πολύ αγαπημένοι. Δεν είχαν να χωρίσουν κάτι. Εγώ θεωρώ ήταν από τα ζευγάρια, γιατί πολλοί χωρίζουν και μπορεί να μην ξαναμιλήσουν ποτέ. Η δική μου δεν ήταν έτσι. Καθόλου. Ναι. Ο ένας στήριζε τον άλλον. Πολλές φορές ο πατέρας μου έπαιρνε τη μητέρα μου, συζητούσαν, ήθελε να ακούσει τη γνώμη της. Απλά απομακρύνθηκαν λίγο και είναι λογικό όταν ξαναπαντρεύτηκε. Είναι λογικό, δεν θα μπορούσε να πει, ξέρεις κάτι, να πει στη Χριστίνα, θα πάω να κάτσω λίγες μέρες μαζί με την πρώην γυναίκα μου. Αυτό είναι λογικό, γιατί ο πατέρας μου έρχεται πριν παντρευτεί, ερχόταν στο σπίτι, κοιμόταν στο σπίτι μας, τρώγαμε, μετά έφευγε, μετά ξαναρχόταν όποτε ήθελε. Ανέβασες και φωτογραφίες. Ναι, ναι. Στα παιδικά σου χρόνια μαζί του. Ήτανε τόσο καλός μπαμπάς. Ναι, ήταν καλός μπαμπάς. Και αργότερα τόσο καλός παππούς. Ναι. Έβλεπε τις εγγονές του και τρελαινόταν, δεν το πίστευε.